Στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Οι εργαζόμενοι της βιομηχανίας έχουν κινητοποιήσει. Θα έχουν και μια συνάντηση, νομίζω, το μεσημέρι με τον Υπουργό Εργασίας, κύριε Χατζανίδη. Με τον κύριο Σταϊκούρα, όχι με τον. Με τον Υπουργό Οικονομικών. Ναι, με τον κύριο Σταϊκούρα θα υπάρχει. Τι γίνεται τώρα, τα κλείνουν τα εργοστάσια? Ναι, υπάρχει και απόφαση την προηγούμενη εβδομάδα και μας ανακοινώθηκε αυτή η απόφαση από την πλευρά της διοίκησης, ότι υπάρχει εντολή από την κυβέρνηση, σε συνεννόηση μάλλον με την κυβέρνηση, να κλείσουν τα δύο από τα τρία εργοστάσια που δραστηριοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα, δηλαδή των Σερών και της Ορεστιάδος. Και μάλιστα η απόφαση αυτή θα επικυρωθεί αύριο, Τετάρτη, στο επικείμενο Διοικητικό Συμβούλιο που έχει προγραμματιστεί από τη διοίκηση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κατάσταση όχι απλώς είναι δύσκολη, και μιλάω για την περιοχή τη δικιά μας, στην Ορεστιάδα απάνω, είναι τραγική. Είναι το τελευταίο εργοστάσιο που λειτουργούσε, ήταν το τελευταίο φουγάρο που κάπνιζε, στην πιο απομακρυσμένη πλευρά της Ελλάδος, και σήμερα κλείνει και αυτό. Και είναι και τα νούμερα από καρδιωτικά. Μιλάμε για 45 άτομα που σπέρνουν συνολικά 18.000 στρέμματα. Όχι, κάνει λάθος, κύριε Οικονομέα, να σας διορθώσω. Ναι. 45 άτομα, 48 άτομα είναι το προσωπικό. Στο εργοστάσιο. Στο εργοστάσιο. Από 260 τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό λέω. Ήταν 260 τα προηγούμενα χρόνια και 60.000 στρέμματα. Και 60.000 στρέμματα. Και φτάσαμε στην Ορεστιάδα 120.000 στρέμματα. Ναι. Τώρα, αυτό γιατί γίνεται? Αυτό γιατί γίνεται? Διότι έχει μειωθεί η ποσόστοση? Όχι, δεν είναι το πρόβλημα της ποσόστοσης. Κοιτάξτε να δείτε. Επικαλείται η περιβόητη μελέτη αυτή που έχουν κάνει, η μελέτη της Καντόρ, ότι είναι ψηλό το κοστολόγιο και δεν συμφέρει πλέον στην Ελλάδα, δεν συμφέρει να λειτουργεί ζαχαρουργία, εργοστάσια ζάχαρη για να παράγει το προϊόν. Ναι. Εάν το πάρουμε σήμερα με στενά οικονομικά κριτήρια, με τα σημερινά δεδομένα, θα δούμε ότι τα κοστολόγια πραγματικά είναι ψηλά. Αν όμως πρέπει να γίνει μια ερώτηση, είναι η εξής. Γιατί φτάσαμε σήμερα στο σημείο να έχει απαξιωθεί η τεχνοκαλλιέργεια και να υπάρχουν αυτά τα κοστολόγια? Αυτό είναι το ερώτημα και σε αυτό υπάρχει απάντηση. Και στην απάντηση αυτήν όμως, στον προβληματισμό που βάζουμε αυτό εμείς, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, οι περιοχές, δεν απαντάει κανένα. Η διοίκηση τα τελευταία 5 χρόνια, κύριε Οικονομέα και κύριε Καμπουράκη, ασχολήθηκε μόνο με ένα πράγμα. Με το πώς θα πουλήσει τη βιομηχανία, πώς θα απαξιώσει την τεχνοκαλλιέργεια, πώς θα διαλύσει τις υποδομές για να μπορέσει να πουλήσει την εταιρεία πιο εύκολα. Τρεις αποτυχημένοι διαγωνισμοί γίναν. Δεν μπορέσαν ούτε να την πουλήσουν. Και επειδή δεν μπόρεσαν να την πουλήσουν με τρία εργοστάσια ανοιχτά, αποφάσισαν να την πουλήσουν με τα εργοστάσια κλειστά και να την πουλήσουν ως οικόπεδο και ως παλιό. Ρε παιδί, μισό λεπτό για να καταλάβω κάτι, κύριε Χασανίδη. Αυτή τη στιγμή λένε λοιπόν ότι η βιομηχανία ζάχαρης κρατική είναι? Όχι. Η βιομηχανία ζάχαρης ξεκίνησε ως και μια κρατική εταιρεία το 1900. Τώρα τι είναι? Ποιος την πληρώνει δηλαδή? Ποιος την πληρώνει? Μόνη της λειτουργεί. Όπως λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια. Κοιτάξτε, η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης δεν επιδοτήθηκε ποτέ. Ναι, ούτε την έχει ένα ιδιοκτήτης, ας πούμε. Όχι, όχι, κοιτάξτε, δείτε, η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης ανήκει ο μεγαλομέτωχο ήταν η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας. Α, ναι, ωραία. Λοιπόν, ήταν η Αγροτική. Αυτό λοιπόν. Και τώρα είναι Πειραιός δηλαδή. Όχι, δεν είναι Πειραιός. Δεν είναι Πειραιός. Η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης με το πούλημα της Αγροτικής Τράπεζας. Ναι. Μεταφέρθηκε στο κακό κομμάτι της Πειραιός. Και η κυβέρνηση έκρινε ότι πρέπει να την πάρει από εκεί και να την πάρει στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων για να πουληθεί. Μάλιστα. Ωραία. Πείτε μου τώρα κάτι. Αυτό που σας λένε λοιπόν τώρα είναι ότι άμα κάνουμε κοστολόγηση του προϊόντος, ένα κιλό ζάχαρη που παράγεται εσείς είναι ακριβότερη από αυτή που μπορεί να εισάγουν με μικρότερη τιμή. Αυτό δεν λένε? Έτσι ακριβώς. Σήμερα. Σήμερα, αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή. Άρα σου λέει δεν μας συμφέρει. Ναι, αυτό. Να κρίνουμε από το σήμερα ή να κρίνουμε στα 50 χρόνια λειτουργία της εταιρείας? Ρε παιδί μου, να κρίνουμε όπως θες. Απλώς να καταλάβει ο κόσμος, σου λέω, τι λένε. Λοιπόν, να σας πω, κύριε Καμπουράκη, ένα πράγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Η τιμή του κόστους, το κοστολόγιο στην ελληνική βιομηχανία ζάχαρης, όπως όλες τις εταιρείες, κρίνεται από την πρώτη ύλη. Όταν υπάρχουν πολλά τέφλα, μεγάλη παραγωγή δηλαδή, το κοστολόγιο πέφτει. Όταν δεν υπάρχουν τέφλα, το κοστολόγιο ανεβαίνει στις τιμές της ζάχαρης. Ναι. Έτσι γίνονται τα κοστολόγια. Η διοίκηση, σας λέω, τα τελευταία 5 χρόνια με το μόνο πράγμα που ασχολήθηκε και η κυβέρνηση είναι με το πώς θα πουλήσει την εταιρεία. Δεν ενδιαφέρθηκε ούτε για την τιμή των τέφλων, ούτε για τη λειτουργία των εργοστασίων. Μάλιστα. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Ορεστιάδα από τα 120.000 στρέμματα που φτάσαμε να καλλιεργούμε τα προηγούμενα χρόνια και να έχουμε κοστολόγια ανταγωνιστικά, ευρωπαϊκά κοστολόγια, φτάσαμε σήμερα στα 18.000 στρέμματα. Δεν έγινε τυχαία αυτό το πράγμα.
Δεν οδηγεί ναι, η εταιρεία αλλά στην απαξίωση. Δύο λεφτά. Τα τεύκλα όμως, αυτός που τα καλλιεργούσε υπό την προϋπόθεση ότι θα τα πάρει η βιομηχανία ζάχαρης, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Δηλαδή είναι ένας κύκλος περίεργος, φάβλος λίγο. Κύκλος, δηλαδή εγώ παράγω, αν μου τα πάρει ζάχαρη, και η ζάχαρη λέει ότι δεν μου παράγουν αυτοί και τα παίρνω ακριβά και δεν με συμφέρει. Αυτό είναι. Η παραγωγή που παράγουν τέσλα, κύριε Καμπουράκη, όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα, υπέγραφαν συμβόλαιο με την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης και η απορρόφηση του προϊόντο τους ήταν εξασφαλισμένη. Ναι. Αυτό γινόταν πάντα. Τώρα αυτό δεν γίνεται. Δινόταν οι τιμές στο φθινόπωρο στους παραγωγούς, καλλιεργούσαν οι παραγωγοί, παίρναμε το προϊόν, βγάζαμε τη ζάχαρη. 50 χρόνια γινόταν αυτή η δουλειά. Ξαφνικά εμφανίζεται μια διοίκηση που διορίστηκε από την προηγούμενη ακόμη κυβέρνηση και την έχουμε ακόμη και σήμερα, που λέει εμένα δεν με ενδιαφέρει να παράγω ζάχαρη στην Ελλάδα. Γιατί δεν με ενδιαφέρει να παράγω ζάχαρη στην Ελλάδα? Γιατί ενδεχομένως μπορώ να τη βρω φθηνότερη στη Βραζιλία ή στη Γερμανία. Ναι. Να ρωτήσετε όμως ένα πράγμα αυτούς που κυβερνούν και αυτούς που διοικούν. Εν μέσω κρίσης, που αρνούνταν πεισματικά να δώσουν έστω ένα ευρώ στους Έλληνες παραγωγούς, πόσα εκατομμύρια ευρώ δώσαν στους Γερμανούς παραγωγούς και στους Γάλλους παραγωγούς για να παράγουν ζάχαρη για την ελληνική βιομηχανία ζάχαρης? Εκατοντάδες εκατομμύρια εξοδεύτηκαν για να πληρώσουμε ζάχαρη από τη Γερμανία και από τη Γαλλία τα τελευταία χρόνια. Να την εισάγουμε, εννοείται. Να την εισάγουμε. Δεν εισάγουμε ζάχαρη εμείς σαν εταιρεία. Εμείς αγοράζουμε τέφλα από Ευρωπαίους παραγωγούς που εξεργάζονται στη Γερμανία ή στη Γαλλία. Λοιπόν, μιλήστε αύριο με τον Υπουργό και τα ξαναλέμε. Ευχαριστούμε, κύριε Χασανίδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, στο μεταξύ, τουλάχιστον.